γιατί καταλαβαίνουμε όλοι και να μην κρυβόμαστε πίσω από λεπτομέρειες ότι για να υπάρχει αυτό το θέμα εδώ πέρα και να ζητούμε όλη την ψήφισή του και να μην το ζητούμε μετά από 15 μέρες που πολύ σωστά μπορείτε να το θέτετε εσείς από τη μεριά σας για να συζητηθεί, ας το πούμε, με άνεση, σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν φανεί. Για παράδειγμα, προχθές στη Διάνο ψήφισαν κάποιοι άνθρωποι και στο τέλος είδαν στα πρακτικά διαφορετική καταγραφή από αυτό που ψήφισαν. Έτσι, όλοι γνωρίζουμε και αυτό που λέει ο κύριος Μυριακός, ότι τηρεί τη διαδικασία. Εγώ θα έλεγα το εξής, πώς εξασφαλίζονται, δηλαδή ζητάμε τα αυτονόητα, εδώ ζητάμε κάτι το οποίο είναι η κοινή λογική και προστατεύει και τις εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα και τους συμμετέχοντες στα διοικητικά συμβούλια. Τις προάλλες, σε επίσημο του έγραφο ο κύριος Μυριακός μέσω απάντησης της ΔΕΙΑΣ προς τον συνδυασμό, μας δήλωσε ότι τηρούμε πρακτικά, αλλά τα σβήνουμε μετά από ένα μήνα. Και εγώ θέτω το εξής ερώτημα. Εάν υπάρχει μια αντιδικία ενός εμπλεκόμενου με τη ΔΕΙΑΦ, είτε είναι αυτός συναλλασσόμενος με τη ΔΕΙΑΦ, είτε είναι μια οικονομική δοσοληψία, πώς θα εξασφαλίσει τα συμφέροντά της η εταιρεία μετά από μια δικαστική διαμάχη με έναν άνθρωπο από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πρακτικά. Και από τη στιγμή που εγώ καλοπροαίρετα λέω ότι μπορεί από λάθος να γίνει μια λάθος καταγραφή, όπως έγινε με την περίπτωση του κυρίου Αγιοργούση, ο οποίος ενώ δεν ήταν παρόν, καταγράφηκε ότι είναι... Εμείς αυτό το πράγμα θέλουμε να εξασφαλίσουμε, τα προβλήματα είναι πολλά. Τώρα, διαβάζε την πρόταση. Εσύ, Βασίλη, τα έχουμε εξηγήσει. Μην το κουράζουμε άλλο. Τα έχουμε εξηγήσει. Δεν έχει προσωπικό θέμα. Τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε εξηγήσει και με ντοκουμέντα και με αυτά. Εσύ απάντησες ότι τα αρχεία τα σβήνεις σε ένα μήνα. Να απαντήσω εγώ, όχι εσύ για μένα. Εγώ θα απαντήσω για μένα, όχι εσύ για μένα. Μα δεν σου ζήτησε κανείς το λόγο. Δεν σου ζήτησε κανείς το λόγο. Έχει αναφέρει το όνομά μου 10 φορές. Έχω το λόγο, σας παρακαλώ. Δεν το ανέφερα. Σου είπα καλοπροαίρετα το βλέπω και ότι έγινε από λάθος. Δεν το ανέφερα για να σε θίξω στη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν μιλάω. Είπα ότι αναφέρω το όνομά σου καλοπροαίρετα και δέχομαι ότι το έκανες από λάθος. Όμως, το να λες ότι σβήνεις τα αρχεία της εταιρείας μετά από ένα μήνα, αυτό κάτι δείχνει. Βάλε μια τελεία να μιλήσει κι άλλος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν είναι θέμα του Μυριακού και του Καραβασίλη, εγώ προεδρεύω σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Οφείλω να περασπιστώ μια συλλογική προσπάθεια. Ο κύριος Καραβασίλης θέλει να την ανατρέψει. Η ΔΕΙΑ τηρεί πρακτικά και με πρακτικογράφο από το 2011 τηρείται με αυτόν τον τρόπο και λόγω του COVID τώρα γίνονται μέσω Skype. Το Skype αρχείο κρατάει για ένα μήνα. Τα πρακτικά γράφονται και με το χέρι. Άρα αυτά που λέει ο κύριος Καραβασίλης είναι λόγια του αέρα. Λόγια του αέρα λες εσύ. Εγώ είχα την προηγούμενη εβδομάδα στη ΔΕΙΑΚ να παρακολουθήσω το ειδικό συμβούλιο και είδα την υπάρχει που πάει τα πρακτικά 5 μέτρα μακριά την οθόνη. Προχθές να σου πω και κάτι. Θα μ' αφήσει να τελειώσει. Ένα λεπτάκι, γιατί δεν ξέρει, έχει χάσει κάποια επεισόδια. Ο κύριος Καλογεράκης, ο Τζούνιορ. Εγώ θα τελειώσει και μετά εσύ. Ένα λεπτάκι, γιατί κάποια πράγματα δεν τα ξέρει. Που είναι έμπειρη η πεπειραμένη. Τι θα είναι ο πρόεδρος σε μια τέτοια περίπτωση. Θα μάθει να περιμένει. Γιατί κάτι δεν ξέρει και μετά απαντά συνολικά. Θα μάθει να περιμένει. Θα μάθει να περιμένει. Εσύ πάντως έχεις μάθει, να εξαφανίζεις πάντως. Στη συνεργασία της νομαρχιακής διοίκησης. Ότι κάνανε λάθος το θέμα του Παγιοργούς. Εγώ τα έγραψα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Τι θα κάνω εγώ τώρα. Κύριε Πρόεδρε, μαζέψτε τον απαράδεκτο. Μαζέψτε τον απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτος και προσβάλλει την εμπιστοσύνη που του έδωσαν. Είναι απαράδεκτος και να το μαζέψετε. Αυτό σας λέω μόνο. Μαζέψετε. Οπωσδήποτε να το μαζέψετε. Πάρα αυτά. Ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι θρασής.
Φρασί, εψεύτη, ντροπή του, ντροπή του, ντροπή του. Είναι όλα γραπτά και τα έχουμε κρατήσει. Υπάρχουν γραπτά, ντροπή σου. Έπρεπε να ντρέπεσαι. Υπάρχουν γραπτά. Υπάρχουν γραπτά. Έχουν κοινοποιηθεί. Είναι απαράδεκτο. Θα κάθομαι εγώ από 10 χιλιόμετρα μακριά του καθενός την ευγένεια. Είναι τα 5 λεπτά που θα τέλειωνε το θέμα. Σε 5 λεπτά θα τέλειωνε το θέμα. Ένα τέταρτο διάλειμμα. Με αποτέλεσμα σήμερα να συμβεί αυτό που συνέβη με το σεισμό, να μου ζητάει η τεχνική υπηρεσία να κάνει βάσεις σε σχολεία για να τοποθετήσει αίθουσες που είναι ειδικές αίθουσες διδασκαλίας, 675x6, και εγώ να μην έχω σκυρόδεμα. Γι' αυτό λοιπόν είπα αυτά τα πράγματα που είπα και γι' αυτό ζήτησα να γίνει επανεξέταση όλης αυτής της απόφασης. Και εδώ δημιουργείται και κάτι άλλο και πρέπει να το θέσω. Πώς είναι δυνατόν και οι τρεις επικεφαλείς παρατάξεων που αρνήθηκαν αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στην Οικονομική Επιτροπή για των εκπροσώπων τους να έχουν ψηφίσει όλοι ομόφωνα. Και μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο να λένε όχι. Κάποια πράγματα θα πρέπει κάποια στιγμή να μην μιλάμε λοιπόν, κύριε Τριαντάφυλλη, για σοβαρότητα. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι ομόφωνη για το σχυρόδεμα. Τα 7400. Εσείς τώρα αναιρέσατε την απόφαση των ανθρώπων που έχετε μέσα στην Οικονομική Επιτροπή, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ζητάτε από μένα σοβαρότητα. Έλεος, κύριε Τριαντάφυλλε, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τριαντάφυλλε, για τοποθέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ξεκίνησα έχοντας καλή θέληση, αντιλαμβανόμενος ότι ο κύριος Ξενάκης αντιλήφθη το λάθος που έκανε την προηγούμενη φορά, καταλαβαίνοντας ότι θα διορθώσει στην τοποθέτησή του με την ευκαιρία που δώσαμε εμείς ως παράταξη να συζητηθεί το θέμα. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι το να δίνεις ευκαιρίες σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια είναι λάθος. Και αυτό, εντάξει, ναι μεν είναι δημοκρατικό το να ακούγονται οι απόψεις, ναι μεν είναι λυτρώσιμο, είναι λύτρωση για τη δημοκρατία το να ακούει κάποιος τον κύριο Ξενάκη να τοποθετείται γιατί καταλαβαίνει το ποιόν της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή καταλαβαίνει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και βράει η Δημοτική Αρχή. Όμως στο τέλος της ημέρας γίνεται αντιληπτό ότι ό,τι απόφαση και αν του δώσουν του κ. Ξενάκη ή του κ. Κάρματζη, τελικά θα κάνει αυτό που ο ίδιος νομίζει και θα κάνει τελικά αυτό το οποίο ο ίδιος θέλει, καταπατώντας κάθε έννοια νομιμότητας όπως ο ίδιος τοποθετήθηκε και είπε, αλλά και ταυτόχρονα κάθε έννοια λειτουργία στα πλαίσια της συλλογικής δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου Χίου. Επομένως, τώρα αυτά τα περισσοβαρότητας για τον κύριο Ξενάκη, νομίζω ο Χίος μας έχει κατατάξει τον καθένα μας εκεί που πρέπει. Επομένως, δεν χρειάζεται ούτε καν να αντιπαρέλθω. Το ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να δώσει λευκή επιταγή το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε σήμερα με τη λογική του κυρίου Ξενάκη. Ο κύριος Ξενάκης στην προηγούμενη συνεδρίαση και επειδή δεν αρκέστηκε στο γεγονός της καταψήφισης, θα βγάλουμε τα στοιχεία εμείς ως Συμμαχία Αξιών, ακριβώς από μαγνητοφώνηση των πρακτικών, για να ακούσει ο Χιώτης και η Χιώτησα 6-7 διαφορετικές αιτιολογίες για τη συγκεκριμένη προμήθεια σκυροδέματος. Την οποία σήμερα μας είπε την 8η αιτιολογία ότι τελικά δεν πήγαιναν ούτε στα μαστιγοχώρια στην οποία ήθελε να πάει, πήγαιναν στα πεζοδρόμια του παραλιακού του Βροντάδου. Αυτό ακούστηκε σήμερα για πρώτη φορά και προφανώς εγκρυπτό θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, με τα χρήματα του Χιώτη και της Χιώτησας, το δημοτικό χρήμα. Έχει την ανοχή και την έγκριση. Έχει την ανοχή και την ανοχή και την έγκριση του Δημάρχου. Πραγματικά δεν μπορούσε να το προβλέψει κανείς. Έχει την ανοχή και την έγκριση του Δημάρχου του κ. Κάρματζη. Θα έχετε όμως στο μυαλό σας ότι τη δική μας λευκή επιταγή δεν θα την έχετε, κύριε Ξενάκη. Η λογική «εγώ θα κάνω τα τσιμέντα όπου θέλω, όπως θέλω» τελείωσε. Δεν ξέρω αν σας δώσαμε το δικαίωμα εμείς στον πρώτο χρόνο της θητείας σας να θεωρείτε ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. Αυτή τη στιγμή όμως σας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι για κάθε ευρώ που μπορούμε, έχουμε τις δυνατότητες να ελέγξουμε, θα το ελέγχουμε. Και να είστε βέβαιοι
ότι κάθε φορά που θα μας δίνετε τη δυνατότητα να σας ελέγχουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ερχόμαστε εδώ και να αργώς να τοποθετούμαστε. Εφόσον λοιπόν έρχεστε εδώ και τοποθετήσετε ότι τα έχετε ρίξει λίγος πολύ τα τσιμέντα, λίγος πολύ δεν θα πάτε τελικά στα σχολεία, αλλά θα πάτε εκεί τα οποία είχατε κανονίσει από την αρχή και φαίνεται ως πρόσχημα, προσέξτε, γιατί αυτό δείχνει, αυτό καταδεικνύει το ποιόν της δημοτικής αρχής, της συλλογικής σας δημοτικής αρχής, δεν είναι μόνο κάρμα. Έρχεστε ως πρόσχημα εδώ και βάζετε το θέμα του σεισμού που ακολούθησε τη δημοτική απόφαση και ως αιτιολογία στην εισήγησή σας βάζετε το θέμα ότι έχετε ρίξει τσιμέντα στον παραλιακό του Βροντάτου. Αν δεν ανακαλέσετε, κύριε Ξενάκη, μας υποχρεώνετε να καταψηφίσουμε την πρότασή σας για ανάκληση. Και όχι μόνο να καταψηφίσουμε, αλλά να σας καταγγείλουμε με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας από την προηγούμενη τοποθέτησή σας, που συμπληρώνονται από τη σημερινή, για ακριβώς τι επιχειρούσατε να κάνετε με όλη αυτή την προμήθεια σκυροδέμωτης, την οποία προσπαθήσατε ουσιαστικά να υπαρπάξετε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε εδώ γιατί εμείς είμαστε αποφασισμένοι. Όχι μόνο να ελέγχουμε. Να κρατηθούν τα πρακτικά σας, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα προσφύγω στη δικαιοσύνη για τον κύριο Τριαντάφυλλο. Αν νομίζει ότι είναι ο νομικός και μπορεί να προσβάλλει τον καθέναν, εγώ θα το επιτρέψω. Ο κύριος Τριαντάφυλλος είναι εκπροσώπης και καθολογιστής. Κύριε Τριαντάφυλλε, σας προκαλώ να προσφύγετε στον εισαγγελέα να με ελέγξετε. Σας προκαλώ. Δεν ποινικοποιώ. Κοιτάξτε το ποιό σας, το δείξατε. Και την προηγούμενη φορά την ψηφοφορία με τη σύντροφό μου. Το δείξατε το ποιό σας. Δεν ποινικοποιώ. Το δείξατε τον Νοέμβριο του 2023. Κύριε Ξενάκη, κύριε Ξενάκη, πείστε τον να ολοκληρώσει. Κύριε Ξενάκη, να σας το πω όλα. Γιατί έπρεπε να ντρέπεστε. Δεν ποινικοποιώ. Κύριε Ξενάκη, κύριε Τριαντάφυλλο, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Όμως, κύριε Ξενάκη, το είπα και την άλλη φορά στον κύριο Κάρματζη. Και θα κλείσω με αυτό. Λαγός τη φτέρει έσυε, κακό της κεφαλής του. Αυτά τα οποία δηλώσατε την προηγούμενη φορά, που έχουν καταγραφεί στα πρακτικά, και αυτά που δηλώσατε σήμερα, είναι πράξεις τις οποίες δεν τηρούν την νομιμότητα της λειτουργίας του αντιδημάρχου.